Νωρίτερα σήμερα αποβιβάστηκαν με ασφάλεια 382 μετανάστες από πλοίο υπό τουρκική σημαία, το οποίο παρουσίασε βλάβη στον κινητήρα στα διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Ένα ακόμα επικίνδυνο και παράνομο ταξίδι από τις τουρκικές ακτές, οργανωμένο από τα δίκτυα ελαφροδιακίνησης, το οποίο δεν έγινε αντιληπτό από τις τουρκικές αρχές. Η πλειονότητα των μεταναστών είναι πολίτες χωρών που δεν διατρέχουν κίνδυνο στη γείτονα χώρα, κυρίως από Πακιστάν και Μπαγκλαντές. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι διεθνείς οργανισμοί να συνδράμουν στην επιστροφή τους. Το 40% περίπου δηλώνουν ανήλικοι, κάτι το οποίο θα διαπιστωθεί με ιατρικές εξετάσεις. Ειδοποίησαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Τουρκία αρνήθηκε να πάρει πίσω το σκάφος. Η Ελλάδα έχει σώσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους τα τελευταία 7 χρόνια. Είναι καιρός η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει και να παράσχει έμπρακτη αλληλεγγύη και να διασφαλίσει ότι θα τηρηθεί η δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Σε αντίθεση με την Τουρκία και άλλους που αγνόησαν το πρόβλημα, η Ελλάδα κινητοποιήθηκε παρέχοντας άμεση ανθρωπιστική βοήθεια σε άτομα που έχουν ανάγκη, όπως κάνει πάντα. Η Ελλάδα δεν μπορεί όμως μόνη της να λύσει τη μεταναστευτική κρίση. Περιμένουμε περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την από κοινού αντιμετώπιση των προκλήσεων.